Τις τελευταίες μέρες, να μην πω εβδομάδες, ακούμε καθημερινά στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, στα sites, τις εφημερίδες και δικαιολογημένα όλο αυτό το θόρυβο που έχει προκληθεί με τις πολιτογραφήσεις. Ο ένας στο μακρύ του, άλλος στο κοντό του, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι προβλέπετε. Υπάρχουν όμως υποδείξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε η παραδοχή ότι έγιναν λάθη. Υπάρχει λοιπόν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάγκη κάποια συμμόρφωσης για να ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες. Και διεξάγονται παράλληλα και έρευνες. Τώρα θα μου πείτε, σε αυτόν τον τόπο όποτε ακούμε για διεξαγωγή έρευνας γελάμε. Γιατί? Διότι μετά από έρευνες σπανίως είδαμε να προσδιορίζονται υπέτη και φταίχτες και να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης αν έκαναν λάθος, σοβαρό, ποινικό, πειθαρχικό, όπως θέλετε πέστε το. Ένα άλλο μεγάλο θέμα επίσης που συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες είναι αυτό με την αλλαγή στις χρεώσεις των τραπεζών. Και διερωτάται ο καημένος ο λαός αν θα χρεώνεται και το καλημέρα σας πλέον όταν πηγαίνουμε στις τράπεζες. Πώς καθορίζονται αυτές οι χρεώσεις? Από 2 ευρώ, 4 ευρώ, από έτσι πιο πάνω κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεκτη, θεωρούμε. Ίσως διαφωτιστούμε με τον καλεσμένο μας σήμερα, που συνήθως είναι γνωστό ότι τα λέει έξω από τα δόντια. Και επίσης η αλήθεια καίει, πρέπει να λέμε την αλήθεια, ως επιτοπλίστων για κάποια πράγματα που είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν, επαληθεύτηκε. Οπότε είναι χρήσιμο να ακούσουμε τους προβληματισμούς του και τη δική του προσέγγιση και σε αυτό το θέμα αλλά και στα άλλα που προανέφερα. Αυτά με τη δική σας συμμετοχή, γραπτός στους λογαριασμούς της εκπομπής η αλήθεια καίει, σε Facebook και Twitter και τηλεφωνικός στο 25 245 111. Μάλλον θα αρχίσουμε να δεχόμαστε τηλεφωνήματα μετά τις 6:20 ή μετά το πρώτο διαφημιστικό, δηλαδή 6:30, αλλά ξεκινήστε από τώρα για να μπείτε σε μια λίστα αναμονής, να σας παίρνουμε πίσω έναν-έναν να βγείτε. Για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, μαζί μας σήμερα ο Δόκτωρ Στέλιος Πλατής, οικονομολόγος. Αγαπητέ Στέλιο, καλησπέρα και καλώς όρισες. Καλησπέρα, χαρά μου να πάντα εδώ. Θα θέλαμε να έρχεσαι πιο συχνά, αλλά ως επιτοπλίστων ταξιδεύεις. Οπότε... Νομίζω έτσι έχουμε μια... Αραιά είναι αραιά καλύτερα. Και χρήσιμα, έτσι, για να μην γίνουμε και μαϊτανός της τηλεόρασης, όπως εσείς οι δημοσιογράφοι ονομάζετε, τους πολύ συχνούς επισκέπτες. Πες μου αλήθεια, θέλω τη δική σου προσέγγιση να κάνουμε αρχή με αυτό το θέμα των πολιτογραφήσεων. Είχα πριν λίγες μέρες και τις απόψεις κομματικών στελεχών, εκπροσώπων των κομμάτων. Θα έχουμε και ξανά από εβδομάδος μαζί με άλλα θέματα που αναδεικνύουμε, διότι σε αυτή την εκπομπή με τη συμμετοχή του κοινού αναδεικνύουμε τα πάντα. Δεν είναι μόνο πολιτική, οικονομία, παιδεία, υγεία, είναι θέματα της καθημερινότητάς μας, προβλήματα των πολιτών κλπ. Αν μας έχει μείνει κάτι, είναι τουλάχιστον να τα λέμε σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά θέλω να ακούσουμε την προσέγγιση σου γύρω από το θέμα των πολιτογραφήσεων και τις ανάγκες, αυτό που είχα πει προηγουμένως, συμμόρφωσης. Παρόλο ότι διεξάγονται έρευνες, έγινε παραδοχή λαθών κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, αγαπητέ Δημήτρη, το θέμα των εξελίξεων στις πολιτογραφήσεις. Είναι θέμα που μας αφορά όλους.
έχω πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο τομέας της εξειδίκευσής μου τα τελευταία χρόνια. Ως εσωτερικός ελεκτής, λειτουργός συμμόρφωσης σε αριθμό εταιριών. Άρα με απασχολεί και εμένα ιδιαίτερα και από την, αν θέλετε, επαγγελματική σκοπιά, αλλά περισσότερο από την πλευρά του πολίτη, του ενεργού πολίτη στην δημοκρατία μας. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχει ένα σχέδιο πολιτογραφήσεων με βάση τις, τις επενδύσεις. Κατά βάση και εξ αρχής αυτό δεν είναι ούτε κακό ούτε παράνομο. Και τώρα αν είναι, αν θέλετε, πιο ελκυστικό από άλλους προορισμούς, αυτό μέχρι σήμερα δεν ήταν θέμα και ούτε δικαιούται η Ευρωπαϊκή Ένωση να το θέσει ως θέμα. Δεν έχει τεθεί θέμα αποκλειστικά και μόνο για το πόσο εύκολο είναι κάποιος να γίνει Κύπριος υπήκοος. Αλλά έγινε θέμα μέσα από τις δικές μας κακές διαδικασίες, μέσα από την έκδηλα πια διαπλοκή σε σχέση με το θέμα των πολιτογραφήσεων και σε σχέση με την παραβίαση διαδικασιών ή και νομοθεσιών που αφορούν σε θέματα διακίνησης ύποπτου χρήματος. Δεν θα το ονομάσω μαύρο, θα το ονομάσω ύποπτο. Και είναι πολύ συγκεκριμένη και η νομοθεσία αλλά και οι διαδικασίες διεθνώς, αγαπητέ Δημήτρη, που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο πρέπει τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και οι αρχές να μεταχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν ύποπτες καταστάσεις. Επειδή έχω ακούσει και αυτό και πρέπει να ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά στην αντίληψη του κόσμου προς, αν θέλετε, αυτό το πολύ εξειδικευμένο και συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι τα θέματα συμμόρφωσης. Δεν χρειάζεται κάποιος να αποδειχτεί ότι επαρενόμησε ή ότι τα χρήματα τα οποία διακινεί είναι προϊόν κλοπής ή είναι μαύρο το χρήμα. Η υποψία και μόνο είναι αρκετή για να θέσει ένα αμφιβόλο μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Πόσο μάλλον όταν το άτομο που διακινεί αυτά τα χρήματα ή το άτομο στο οποίο ανήκουν αυτά τα χρήματα είναι κάποιος ο οποίος καταζητείται. Άρα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει λανθασμένα από κάποιους να λένε ότι... Εξ αρχής όμως δεν καταζητεί το. Με συγχωρείτε, ήταν μέσα στις... Το 2015, αν μιλάμε για τον τελευταίο, ήταν μέσα στις λίστες που είδαν τουλάχιστον το φως της δημοσιότητας όσον αφορά σε συγκεκριμένη απάντηση, σε συγκεκριμένο ταμείο. Άρα και να μην καταζητεί το τότε, υπάρχει ήδη αρκετή πληροφορία ή πληροφόρηση στο διαδίκτυο που έθεταν ένα αμφιβόλο το συγκεκριμένο άτομο και το ποιόν των χρημάτων του. Επαναλαμβάνω, η νομοθεσία αυτή αφορά και σε υποψία. Είναι πολύ συγκεκριμένη η νομοθεσία αυτή. Άρα θεωρώ ότι μέσα από ένα, και νομίζω αυτά είναι δημόσια πια, μέσα από ένα δίκτυο διακίνησης των χρημάτων του συγκεκριμένου κυρίου που αφορά δυστυχώς και τον προκαθήμενο της Εκκλησίας, η δική του ομολογία, έτσι, επολιτογραφήθηκε. Άρα, και δεν θα αναφερθώ και στις άλλες περιπτώσεις, προφανώς υπάρχουν πέραν της μίας τουλάχιστον 26 που έχουν ανακληθεί, αλλά ενδεχομένως η λίστα αυτή να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ναι, αλλά δεν γνωρίζουμε. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι, κοιτάξτε, λέει, εμείς είχαμε κάνει μία πώληση, είχαμε κάποιο όφελος, δεν έχουμε εμείς ούτε το Τμήμα Μετανάστευσης, ούτε την αστυνομία, ούτε τις κρατικές υπηρεσίες
για να απορρίψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε κλπ. Δηλαδή, ευθύνη κυρίως κρατική και πολιτική, έτσι. Αγαπητέ, για να είμαστε δίκαιοι. Αγαπητέ Δημήτρη, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει το πόσο δίκαια κρίνω. Mm-hmm. Δόξα Θεώ τους έκρινα και τους κρίνω όλους mm-hmm. για αυτά που κάνουν. Μπορεί να κάνω και λάθος κάπου, αλλά δεν είμαι άδικος. Τον αποστείλει ο Αρχιεπίσκοπος, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας μας, επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικό. Αυτό, δυστυχώς, ιδιαίτερα με συγχωρείτε, μετά από το γεγονός ότι έχει λάβει ένα ποσό ως δωρεάν, αυτό είναι διαπλοκή. Είναι πολύ ξεκάθαρη η διαδικασία με την οποία κρίνεις, μιλάμε τώρα στο διεθνές πεδίο που αφορά τα θέματα συμμόρφωσης και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτά δεν τα ανακάλυψα ούτε εγώ, ούτε θα τα ανακαλύψουμε τώρα. Υφίστανται, είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και με αυτά κρίνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά τα οποία έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, σχεδόν τίποτα, να μην είμαστε απόλυτοι, που δεν παραβιάζει όλα αυτά που γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με τον τομέα της συμμόρφωσης. Υπάρχει διαπλοκή, παρέμβαση, υπάρχει μαύρο χρήμα, υπάρχει διακίνηση μαύρου χρήματος. Έχουμε ακούσει ότι ενδεχομένως ο εν λόγω επενδυτής να έχει αποκτήσει ακίνητα ακόμη και με άλλο όνομα. Άρα μιλάμε και για ένα δίχτυο πια το οποίο έχει δημιουργηθεί απόκρυψης των στοιχείων, των πραγματικών δικαιούχων. Μόνο και μόνο με αυτά, παν τουλάχιστον ένας σημαντικός αριθμός ατόμων φυλακεί με βάση και τον ποινικό μας κώδικα, ο οποίος αφορά ακριβώς στα θέματα διακίνησης μαύρου χρήματος. Δεν είναι επεξεγέλαση. Ωστόσο, αυτή η ιστορία ήρθε στο φως και γίνεται ολόκληρη συζήτηση εξ αφορμής του συγκεκριμένου ανθρώπου. Πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτό θέλω να, σε αυτό ακριβώς έχω αναφερθεί προηγουμένως με το να πω ότι δυστυχώς, αν και είναι δικαίωμα μας να πολιτογραφούμε, έχουμε βγάλει και το σχοινί και το παλούκι, έχουμε δημιουργηθεί συνθήκες διαπλοκής, διακίνησης επαναλαμβάνω μαύρου χρήματος, έκδηλα. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω λεπτομέρειες πέραν των όσων είδαν τα φώτα της δημοσιότητας. Mm-hmm. Είναι αρκετά. Σκεφτείτε πόσο τραγική είναι η κατάσταση με αυτό το δίκτυο πολιτογραφήσεων που έχει δημιουργηθεί. Να είναι δημόσια στοιχεία τα οποία αμέσως καταδεικνύουν ότι έχουν παραβιαστεί σωρία νομοθεσιών. Άρα, λανθασμένα κάποιοι προσπαθούν να πούν μην μιλάτε για τις πολιτογραφήσεις, είναι ένα σχέδιο το οποίο μας έχει στηρίξει. Ναι, μας έχει στηρίξει, αλλά κάποιοι το έχουν εκμεταλλευτεί σε τέτοιο βαθμό παράνομα, όχι μόνο παράτυπα, που μας έχει πληγώσει όλους ως κοινωνία και ως πολιτεία. Εγώ και εσύ, αγαπητέ Δημήτρη, οι συμπολίτες μας, τι φταίνε. Τι φταίμε που αύριο, γιατί πρέπει να αντιληφθούμε και τις προεκτάσεις αυτού, που αύριο όταν κρατούμε το κυπριακό μας διαβατήριο, που κάποιοι έχασαν τη ζωή τους για να μπορούμε να έχουμε αυτό το κυπριακό διαβατήριο, όταν προσπαθούμε να περάσουμε από ένα τελωνείο μιας χώρας ή ακόμη Θεός φυλάξει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το βλέπω και θα να το μπουν περιορισμοί για τους Κύπριους πολίτες, γιατί ο κάθε Κύπριος πολίτης πια δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο άλλος αν είναι ο α, β, γ ή δ εγκληματίας που έχει πολιτογραφηθεί ή ένας γηγενής πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μα αντιλαμβανόμαστε ότι για μια ημικατεχόμενη πατρίδα αυτό είναι ό,τι χειρότερο στη συγκεκριμένη στιγμή. Κάποιοι έχουν εγκληματίσει εις βάρος της κυπριακής κοινωνίας. Πρέπει κάποιοι να αντιμετωπίσουν όλη την έκταση του νόμου και όλη την αυστηρότητα του νόμου. Και δεν σταματώ εκεί. Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά και ο υπουργός, ο καθήλυν υπουργός, να κάθεται μια χαρά στην καρεκλίτσα του και να μην έχει ακόμη υποβάλει την παρέτησή του. Δεν μπορεί η κοινωνία να βρίσκεται ενώπιον όλων αυτών των προβλημάτων αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. Θέματα
ενδεχομένως και αξιοπιστίας της κυπριακής δημοκρατίας, αλλά και αυτού του, θα το πω σε εισαγωγικά, ιερού εγγράφου που ονομάζεται Κυπριακό Διαβατήριο, να τίθεται ένα αμφιβόλο. Μια ημικατεχόμενη πατρίδα που πασκίζουμε να επιχειρηματολογήσουμε στο εξωτερικό ότι είμαστε ένα κράτος με τα δικαιώματά μας, την ΑΟΣ μας, την κυριαρχία μας και έχουμε δικαίωμα ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστια τα ζητήματα και δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και εδώ η ευθύνη ανεβαίνει όσον δεν παρετείται ή όσον δεν πάβεται ο Υπουργός Εσωτερικών. Η ευθύνη αφορά και τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι κάτω από την δική του σκοπιά και ως επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου που δίδονται αυτές οι υπηκότητες. Και αν ο ΑΒΓΑΜΑ ή ΔΕΛΤΑ λειτουργός, ο οποίος εξετάσε την αίτηση και την έφερε λανθασμένα την αίτηση, είναι υπεύθυνος, η ευθύνη φτάνει μέχρι εκεί που θα υπάρχει παρέτηση. Παρακαλώ, συγχωρείτε, έχω διακόψει. Γιατί να ευθύνεται ο Υπουργός Εσωτερικών και να μην ευθύνεται το Προεδρικό, κύριε Πλέτη? Μα γι' αυτό λέω. Ότι από τη στιγμή που δεν απονέμεται ευθύνη στον Υπουργό Εσωτερικών, δεν πάβεται. Και κάποια δικηγορικά γραφεία, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα ενδεχομένως. Και γίνονται έρευνες και ο ένας όχι φταίει, δεν φταίει. Η διαχείριση, επαναλαμβάνω, μαύρου χρήματος υπό την οποιαδήποτε μορφή. Όχι καλέ, γίνεται τέτοιο πράγμα στην Κύπρο? Είναι ποινικό αδίκημα. Και να μην γίνεται στην Κύπρο, αγαπητέ Δημήτρη, δεν γνωρίζω αν παραγράφεται το εν λόγω αδίκημα, αλλά κάποιοι που νομίζουν ότι είναι σήμερα ασφαλισμένοι, δεν θα είναι για πολύ. Δεν μπορεί να έχουν αξιόπινες πράξεις τελέσει και να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή διαδικασία, ποινική διαδικασία έναντι αυτών των ατόμων. Έχουμε, λέει, έχουν το Υπουργικό διατάξει έρευνα. Έχουν διορίσει άτομα στην Ερευνητική Επιτροπή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αν τα άτομα τα οποία έχουν διορίσει, τα οποία είναι άτομα τα οποία προείστανται υποπτικών αρχών, δεν κάνουν τη δουλειά τους, επειδή υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, ενδεχομένως αύριο να είναι και εκείνοι υπεύθυνοι και να θεωρηθούν μέρος του δίκτυου συγκάλυψης. Δεν επεξεγέλασε το μαύρο χρήμα, γιατί το μαύρο χρήμα, παγκόσμια, αγαπητέ Δημήτρη, χρηματοδοτά την τρομοκρατία. Όλος ο ανεπτυγμένος κόσμος προσπαθεί να σταματήσει τον τρόπο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποτελούμε τον αδύναμο κρίκο. Τον αποτελέσαμε πότε ξανά, θυμάστε? Το 2013. Τι έγινε? Επειδή ήταν και άλλες φορές. Ανατινάχθηκε ο τραπεζικός μας τομέας. Φταίμε κι εμείς που στις διαπραγματεύσεις τα κάναμε μαντάρα. Μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, αλλά περάσαμε από εκεί, δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε τότε. Ουέ και αλίμονο να ξεκινήσουν οι γνωστοί, σε εισαγωγικά, φίλοι μας να γράφουν σε διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία ή η μίτια ότι ο χρηματοπιστωτικός μας τομέας είναι ένας τρόπος για να διοχετεύονται μαύρα χρήματα, ξανά να το πούν δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα θέσει θέματα διασύνδεσης του χρηματοπιστωτικού μας τομέα με τον ευρωπαϊκό αντίστοιχό του και αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε τίποτε πια από την Κύπρο. Δεν είναι επεξεγέλαση, επαναλαμβάνω, τα θέματα μαύρου χρήματος. Δεν μπορώ να είμαι πιο έντονος και να είμαι πιο, αν θέλετε, συγκεκριμένος για το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν χαριζόμαστε σε κανένα, αναλαμβάνουν πολιτικές ευθύνες εκείνοι που πρέπει να τις αναλάβουν, αλλιώς ο κόσμος οφείλει να τους πιθαναγκάσει να παραιτηθούν, όπως έγινε μετά το πόρισμα με τον Υπουργό Οικονομικών, μετά τα τραγικά γεγονότα του κατασυρωή δολοφόνου με τον Υπουργό
δικαιοσύνης πρέπει να απαιτήσει ο κόσμος παραδειγματικές τιμωρίες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Γίνεται ο χαμός από μηνύματα και τηλεφωνήματα. Κρίνω πιο σωστό να αρχίσουμε να ακούμε κόσμο από τώρα, να ακούσουν και τις δικές τους ιδέες, επειδή έχει πάρα πολλούς που αναμένουν 10-20 δευτερόλεπτα ο καθένας για να μην αδικήσουμε άλλους. Ο κύριος Πλατής κρατά τις σημειώσεις του. Να αρχίσω από δύο γραπτά και μετά θα πω τηλεφωνικές. Δεν νοείται πολίτης της Δημοκρατίας να κατέχει διαβατήριο της Κύπρου και να μην γνωρίζει την ελληνική. Η άποψή μου, λέει ο κύριος Αντώνης Χαραλάμπους, τουλάχιστον ο κατέχων διαβατήριο να κατέχει και απολυτήριο εξετάσεων δημοτικού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια εισήγηση, λέει ο άνθρωπος. Εδώ ο κύριος Άγγελος, είναι προφανές ότι διαχρονικά το κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος αρπακτής. Βολεύει το κατεστημένο. Άλλωστε, γιατί τόσα χρόνια δεν θεσμοθέτησε κανείς την πολιτική ευθύνη? Γιατί δεν θεσμοθετούν την ηθική διοντολογία για πολιτικούς αξιωματούχους? Ενδεχομένως, λέει ο άνθρωπος, ενδεχομένως, και δεν το βάζατε, δεν θα το έλεγα, αγαπητέ τηλεθεατή, υπάρχουν λόγοι. Κυβερνούμαστε, λέει, διαχρονικά από συμφέροντα και φατριές. Λοιπόν, πάμε στις τηλεφωνικές. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, δεν τα προλαβαίνω. Πάμε στις τηλεφωνικές. Ο κύριος Μάριος Πολεμίδια. Κύριε Μάριε, καλησπέρα. Αγαπητέ Δημήτρη, ο Μάριος ο Κουκλής είμαι. Τι κάνεις? Ο αντιδήμαρχος των Πολεμιδιών. Γεια σου, κύριε Κουκλή μου, καλησπέρα. Σε ακούμε, αγαπητέ μου, κύριε Κουκλή. Δυστυχώς, πριν δύο χρόνια με οφείλον το Στέλιο, ελέγαμε κάμπο άδειο, μας ελέγαν ότι ήταν εκλογές και το κάναμε για προεκλογικούς σκοπούς. Αυτά που λέει ο Στέλιος τώρα είναι όλα αλήθεια και είναι τρία χρόνια μακριά οι προεδρικές. Γι' αυτό ο κόσμος είναι καλά να πιστεύσει. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι το κύκλωμα δικηγόρων που δουλεύει με αυτές τις βίζες έχουν γίνει όλοι βόλοι εκατομμυριούχοι και δυστυχώς είναι η αυλική γύρω-γύρω από το προεδρικό. Δυστυχώς. Αυτό το κράτος έχει ευνοήσει τις τράπεζες να διαλύσουν τη μεσαία τάξη. Οι τράπεζες χρεώνουν ασύστολα και δίχως κανένα ενδιασμό. Ό,τι κάνει τον κόσμο δεν σέβονται ούτε συνταξιούχους, ούτε βαθείς ομάδες, ούτε οποιοδήποτε. Και το ίδιο το κράτος κατακλέβει καθημερινά τον πολίτη. Ό,τι κάνουμε σήμερα, ό,τι ζητήσουμε από το κράτος, πληρώνουμε από τα 20 μέχρι τα 100 ευρώ. Παλιά βοηθούσαν τους επαγγελματίες με τα φορτηγά, με τα μηχανήματα, με τα λεωφορεία, με δωρεάν επιθεωρήσεις. Τώρα ξεκινούν από τα 80 μέχρι τα 180. Δηλαδή δίνουν το αίμα του πολίτη καθημερινώς. Μάλιστα. Κύριε Κουκλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σε διακόψω για να ακούσουμε και άλλους. Πάμε Λευκοσία στην κυρία Δανάη. Κυρία Δανάη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Χαιρετίζω τον Δημήτρη, τον φίλο και τον κύριο Στέλιο Πλατή, τον οποίο εκτιμώ φανταστά, τον οποίο σε χάθηκε εντελώς. Θεωρώ ότι σας χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και τον λόγο πρέπει να είσαστε εκεί να τα λέτε. Είστε καλά. Αυτό που θέλω να πω εγώ. Όσο μας αφήσουν. Πώς μπορεί να είναι τόσο μεγάλη σύγχρονη μετά από επιστολή του Αρχιεπισκόπου στο Υπουργείο να πάει ο συγκεκριμένος κύριος να κάνει δωρεά? Δεν είναι σύγχρονη. Που τη στιγμή που τα μύτια χαρακτηρίζεται αυτόν τον άνθρωπο ως ύποπτο για οτιδήποτε. Δεύτερο, θεωρώ πολλά μειονεκτικά να μπορεί να δέχεσαι τον τα λεφτά, έστω που τη στιγμή που βλέπεις στο διαδίκτυο ότι πιθανόν μιλούμε για τέλος πάντων βάση χαράκτια, τα πατιώνα, ξέρω εγώ. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επιτέλους πρέπει να μπουν ανθρώποι να μας διοικήσουν, που να σέβονται τους εαυτούς τους,
πραγματικά το λέω με όλη την ειλικρίνεια μου, για να μπορέσουν να σεβαστούν και εμάς τους υπόλοιπους που θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, σεβασμό, τον οποίο σεβασμό και αξιοπρέπεια δεν τον αγοράσαμε. Μπράβο. Κυρία Δανάη, με ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Πάμπο στη Λάρνακα. Κύριε Πάμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μας έχουν χατσισώσει, γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά αντίδραση. Είχε ο αρχιεπίσκοπος με αυτό το στιγνό ύφος, πήρα τσίμπησα 300 χιλιάρικα την ίδια ημέρα που πήρε το διαβατήριο. Εντάξει, να κάνω μια γενική παρατήρηση όμως. Το θέμα και το πρόβλημα με τις πολιτογραφήσεις δεν άρχισε από τον Αρχιεπίσκοπο, έτσι. Έχει δύο λόγια. Εγώ σεβασμό, έχω ένα μεγάλο σεβασμό προς το σχήμα του, αλλά δεν μπορεί να... Κύριε Πάμπο μου, άκουσε με λίγο. Κύριε Πάμπο, μου ακούτε. Το λέω ως γενικό σχόλιο, διότι έχει και άλλα μηνύματα εδώ. Ο κύριος Λευτέρης, ας πούμε, ότι με τις αρέστησαν, λέει, οι δηλώσεις του Μακαριωτάτου κλπ. Δεν θέλω να αλλάξουμε θέμα. Και επειδή αν θα μιλάμε για το συγκεκριμένο άτομο δεοντολογικά, εγώ πρέπει να έχω σωστός και την δική του θέση. Ναι, σωστός. Να μείνουμε στο θέμα των πολιτογραφήσεων. Συμφωνώ. Ολοκληρώστε, κύριε Πάμπο μου. Συμφωνώ. Προχωρώντας λίγο παραπέρα, θέλω να πιστεύω ότι ο γενικός ελεκτής, ο γενικός εισαγγελέας και ο αρχηγός της αστυνομίας αυτεπάγγελτα, θέλω να πιστεύω ότι έχουν κάθε δικαίωμα να επέμβουν, γιατί εκεί έχουν γίνει πράγματα θάματα. Γιατί μεταξύ αρχιεπισκόπου προεδρικού έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Και θέλω να πιστεύω ότι οι τρεις αυτοί κύριοι, αυτοί οι τρεις θεσμοί έχουν κάθε δικαίωμα να επέμβουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πάμπο μου, να είσαι καλά. Κλείνουμε την τετράδα για την ώρα με τον κύριο Γιώργο, επίσης από Λάρνακα. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μία ερώτηση θα κάνω στον κύριο Μπλατή σχετικά με τις τράπεζες. Μάλιστα. Ακούμε, κύριε Γιώργο. Ναι. Οι τράπεζες, όταν λύγει ένα δραμάτιο που έχουμε, δεν μας δίνουν τα λεφτά μας με διάφορες δικαιολογίες. Ναι. Αυτό είναι εντελώς ανορθόδοξο, παράδοξο, να καταθέτουμε λεφτά εμείς με τριτά σε γραμμάτιο για μαλλί να μην μας τα δίνουν και μας ζητούν να κάνουμε δευτεράκι, να κάνουμε το α, το β, να μας δίνουν λίγα-λίγα, να τους παίρνουμε μια απόδειξη για πού θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Θέλω τις απόψεις του κυρίου Πλατή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μου. Είναι 6:30 όμως και πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό, αγαπητέ Στέλιο. Θα απαντήσουμε σε όλους, θα σχολιάσεις και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Απαντήσουμε τώρα ή μετά τις διαφημίσεις. Ναι. Πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, το θέμα των πολιτογραφήσεων, οι ανάγκες συμμόρφωσης, οι έρευνες που διεξάγονται, οι τηλεθεατές μας έβαλαν σιγά σιγά και στο άλλο θέμα που προαναγγείλαμε, ότι θα συζητήσουμε αυτό δηλαδή των χρεώσεων των τραπεζών. Και επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και στην εισαγωγή μου, ότι σε λίγο θα χρεωνόμαστε και για το καλημέρα σας όταν πηγαίνουμε στις τράπεζες. Ποιος αποφασίζει για αυτά, ποιος ευθύνεται? Αγαπητέ Στέλιο Πλατή, σχολίασε αυτά που μας δήλωσαν, ρώτησαν, είπαν οι τηλεθεατές μας, γραπτός ή τηλεφωνικός, και να σταθούμε λίγο στο θέμα αυτό της ανάγκης συμμόρφωσης. Είναι σημαντικά θέματα, κάποια από αυτά είναι αρκετά σημαντικά, που είναι καλά να απαντηθούν για να γνωρίσει και ο κόσμος τις διαστάσεις αυτής της, ή τις παραμέτρους, αν θέλετε, αυτής της διαδικασίας που ονομάζονται πολιτογραφήσεις και η όλη, αν θέλετε,
επίδραση αυτού του σχεδίου πολιτογραφήσεως στην οικονομία. Ένας, ο πρώτος τηλεθεατής είχε αναφερθεί στην ανάγκη να υπάρχουν ελληνικά, εξετάσεις ελληνικών. Το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ή τα χρυσά διαβατήρια, αν θέλετε, είναι ένα πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων. Θα ήθελα, ναι, σίγουρα θα ήταν προτιμητέο να εγνώριζαν τόσο την ιστορία αυτού του ταλέπορου τόπου, όσο και την επίσημη μας γλώσσα, που δεν είναι μόνο η ελληνική, οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Αλλά αυτό θα δυσχέρενε την όλη διαδικασία. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων μέσα από πολιτογραφήσεις, το οποίο να έχει ένα ψηλό επίπεδο γλωσσικών κριτηρίων. Άρα, αυτό δεν είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Το πρόβλημα που έχουμε είναι οι διαδικασίες που μας έχουν εκθέσει, και εδώ το συνδέω με αυτό το οποίο έχει πει ο φίλος, ο αντιδήμαρχος των πολεμιδιών, ότι ουσιαστικά έχουν θησαυρίσει κάποιοι οι οποίοι ήταν πολιτικά ευνοούμενοι. Αυτοί οι οποίοι είχαν την δύναμη, όπως είδαμε και για τον προκαθήμενο της Εκκλησίας, να στείλουν επιστολές ή να πάρουν τηλέφωνα υπουργούς, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ή υψηλά ιστάμενους στην διαδικασία, για να προωθήσουν αυτούς που επέλεγαν ή αυτούς που ήθελαν ή αυτούς που είχαν κάποια συναλλαγή μαζί τους. Άρα δυστυχώς και αυτό είναι μία υπόθεση διαπλοκής που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ερευνητική Επιτροπή, που, παραλαμβάνω, εάν δεν επιτελέσουν στο ακέραιο το έργο τους, καθίστανται ενδεχομένως και συνένοχοι στην όλη διαδικασία. Όσον αφορά τα θέματα των χρεώσεων των τραπεζών, επειδή θα τα πούμε και πιο μετά, ή όσον αφορά τα θέματα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γιώργος από τη Λάρνακα, θα τα μιλήσουμε πιο μετά. Νομίζω καλύτερα να τα αφήσουμε να μην μπαίνουν από τώρα. Από τη στιγμή που θέλω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ για κάτι το οποίο έχει πει ο κύριος Άγγελος για το κράτος της αρπαχτής. Δυστυχώς, αγαπητέ Δημήτρη, μπορεί να μην είμαστε κατά ανάγκη κράτος αρπαχτής σε όλο το εύρος της λειτουργίας αυτού του κράτους, αλλά υπήρξαμε κράτος αρπαχτής διαχρονικά και για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, ποιος δεν θυμάται τη σημαία ευκαιρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε που, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έφτασε και νούμερο ένα παγκόσμια. Ποιος δεν θυμάται το φορολογικό καθεστώς του 0,25% φόρο που δημιούργησε τον κλάδο των offshore. Ποιος δεν θυμάται τα ακίνητα, την περασμένη διαδικασία, την περασμένη, αν θέλετε, περίοδο. Mm. Ποιος δεν θυμάται το χρηματιστήριο αξιών Κύπρου και εκεί σκάνδαλα διαπλοκής με πολιτικά πρόσωπα. Ποιος δεν τα θυμάται αυτά, με τις εισαγωγές στο χρηματιστήριο μέσα από δωρεάν μετοχές σε πολιτικά πρόσωπα. Ποιος δεν τα θυμάται. Και ένας τηλεθεατής ήγηρε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα της θεσμοθέτησης της πολιτικής ευθύνης. Θυμάσαι που προεκλογικά όλοι το έλεγαν. Δεν έγινε το έλεγαν, κανείς δεν το έκανε. Μα είδαμε και σε αυτή την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, μίλησε για χάρτα. Ποιος δεν θυμάται την περιβόητη χάρτα που θα ακολουθούσαν, χάρτα διοντολογίας που θα ακολουθούσε και το ίδιο και το Υπουργικό Συμβούλιο. Πού πήγαν όλα αυτά? Πού πήγαν όλα αυτά? Γιατί δεν αντιδρά κανείς? Γιατί δεν παίρνει κάποιος αυτές τις υποσχέσεις? Και κάθε μέρα, και εσείς οι δημοσιογράφοι, αγαπητοί Δημήτρη, δεν αναφέρομαι σε εσένα προσωπικά. Μέσω σου εσένα αναφέρομαι σε όλη την οικογένεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάθε μέρα έπρεπε αυτά να εγείρονται. Αυτά έχουν μπει κάτω με χαρτί και καλαμάρι. Έχουν χρησιμοποιηθεί για να υφαρπάξουν την ψήφο του κόσμου. Κανείς.
Θέλω να σταθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι αυτής της αρπαχτής ή της διαδικασίας αρπαχτής. Θυμάμαι που μιλούσαν για το θαύμα μετά το κούρεμα. Έτσι, ό,τι σταθεροποιήθηκε η οικονομία, αυτή η κυβέρνηση έφερε ανάπτυξη. Και λέγαμε ότι αυτή η ανάπτυξη είναι πρόσκαιρη και είναι βασισμένη στα διαβατήρια. Μας έλεγαν όχι, η ανάπτυξη είναι σε όλα τα επίπεδα, βλέπετε την ανεργία. Αγνοήστε αυτούς που έχουν φύγει από την Κύπρο και βλέπετε πόσοι έχουν μείνει και πόσους δουλεύουν. Βγαίνει πριν λίγο καιρό ο Υπουργός Οικονομικών και μας ομολογεί πως ήρθαν 6,6 δισεκατομμύρια μέσα σε 6 χρόνια. Άρα 1,1 περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο. Άρα 5% του ΑΕΠ μας τον χρόνο. Συνολικά 30% του ΑΕΠ ήρθαν μόνο από τα διαβατήρια. Είναι όμως μόνο τα διαβατήρια, αγαπητέ Δημήτρη. Είναι και οι άδειες παραμονής. Οι άδειες παραμονής αφορούν παραδείγματος χάρη σε Κινέζους, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν δεύτερο διαβατήριο, γιατί δεν επιτρέπεται από τη χώρα τους να τηρούν δεύτερο διαβατήριο. Άρα, άλλα ενδεχομένως τόσα, άρα με λίγα λόγια, δεν είχαμε success story στην Κύπρο. Είχαμε passport story. Και αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Γιατί μέσα από αυτά που δυστυχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας... Καλυτέρευσε την οικονομία όμως, θα σου πούν. Πώς. Με το να έχουμε τα χρήματα ενδεχομένως και... Ποια χρήματα... Των παρανόμων, τα μαύρα χρήματα, τα χρήματα τα οποία είναι προϊόν κλοπής από κράτη, από στιγνούς δικτάτορες. Αυτά είναι τα χρήματα που διακινούνται στην κυπριακή οικονομία. Και εγώ λέω ήρθαν. Ήρθαν τόσα δισεκατομμύρια. Η ανάπτυξη που είχαμε από το 2013 μέχρι σήμερα πώς είναι περίπου. Κατά μέσο όρο να σας πω εγώ. Είναι περίπου γύρω στο 1%. Είχαμε αρνητική, μηδενική. Ανάπτυξη τώρα, με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσει η ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν και τα ωφέλη όλων αυτών των πύργων. Δεν τα αρνούμε. Αλλά τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή? Αυτό πρέπει να ρωτηθούμε. Αλλά θα πω ένα βήμα πίσω και θα πω. Αν είχαμε περίπου 5% του ΑΕΠ μας μόνο από τα διαβατήρια, εγώ λέω είναι διπλάσιο, με τις άδειες παραμονής, 10% του ΑΕΠ μας έμπαινε μέσα κάθε χρόνο και είχαμε ανάπτυξη σχεδόν μηδαμινή. Σημαίνει ότι λείπουν χρήματα, Δημήτρη. Λείπουν χρήματα. Πού είναι αυτά τα χρήματα? Μήπως κάποιοι τα πληρώνονται στο εξωτερικό? Μήπως κάποιοι τα έχουν φυγαδεύσει? Μήπως αυτό το σχέδιο πολιτογραφήσεων δεν είναι σχέδιο μόνο πολιτογραφήσεων, αλλά σχέδιο ξεπλύματος για κάποιους? Κάποια γραφεία έχουν βγει προς τα έξω και αυτό που τους έλεγαν είναι «Ελάτε, πάρτε ένα διαβατήριο, θα σας ξεπλένω και χρήματα». Μέσω της Κύπρου. Πέρασαν από την Κύπρο αυτά τα χρήματα αναντίλεκτα, αλλιώς δεν θα μπορούσαν ούτε να αγοράσουν ούτε να πάρουν διαβατήρια. Και για κάποιους κατέληξαν στις Σεϊχέλες, λένε πληροφορίες. Τότε η ευθύνη ενδεχομένως να είναι και του έμφορου φορολογίες. Αυτά τα πράγματα είναι απλά μαθηματικά. Μιλώ με απλούς αριθμούς. Αν θέλετε, τους επαναλαμβάνω. Ευτυχώς καταγράφονται όλα όσα λέμε και μπορεί κάποιος να το βρει και αύριο στο YouTube και ξαναπαίξει αυτό το κομμάτι. Λείπουν χρήματα, Δημήτρη. Και υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες. Και ευχαριστώ τον τηλεθεατή που μίλησε για κράτος αρπαχτής, γιατί ενδεχομένως να ξέχανα και αυτό το κομμάτι που είχα υπόψη μου να μιλήσω. Άρα είναι πολύ βαθύτερες οι ευθύνες. Τι είδους ανάπτυξη έχουμε τώρα? Η αγορά κινείται, Δημήτρη μου. Κατά ύψος, σε πύργους. Κατά κόρυφη ανάπτυξη. Yeah. Η αγορά κινείται, Δημήτρη μου, πρέπει να ακολουθεί την υπόλοιπη οικονομία. Όχι να είναι μπροστά. Έχουμε ανάπτυξη στο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως είχαμε τις εταιρείες συναλλάγματος. Έρχονται, παίρνουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, λειτουργούν στην Κύπρο, φέρουν υπαλλήλους, χρειάζονται ακίνητα. Έρχεται η αγορά κινείται. Έχουμε τις ναυτιλιακές. Έρχονται στην Κύπρο, χρησιμοποιούν την εμπειρία που υπάρχει στην Κύπρο, το πολύ θετικό φορολογικό καθεστώς, το γεγονός ότι υπάρχουν οικονομίες κλίμακας,
αναπτύσσεται ο κλάδος, αναπτύσσεται η αγορά κινήτων. Είχαμε χρηματοπιστωτικό τομέα, τον πάλι ποτέ ισχυρότατο χρηματοπιστωτικό τομέα που διαλύσαμε, ο οποίος επεκτάθηκε στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Τότε τα άτομα τα οποία είναι εδώ χρειάζονται, ανεβαίνει η ποιότητα ζωής, ανεβαίνει το ιδιωτικό μας επίπεδο, έχουμε μορφωμένο κόσμο, θέλει καλύτερα κινήτα, έχουμε την αύξηση της αγοράς ακινήτων. Αυτό το οποίο έγινε είναι επικίνδυνη ανάπτυξη. Είναι μόνο η αγορά ακινήτων. Οι τιμές έπεσαν. Είναι μόνο η αγορά ακινήτων. Και θα πέσουμε τον νέο χρόνο πολύ περισσότερο. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώς. Γνωρίζω εγώ. Αυτό που είμαι σε θέση αυτό να γνωρίζω είναι ότι ασχολούνται με αυτό. Αυτού του είδους η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Έβγαλε γλώσσα μου μαλλιά. Αλλά είχαμε προεκλογική περίοδο. Έπρεπε να πείσουν τον κόσμο και να πάρουν την ψήφο του λέγοντάς του ότι υπάρχει ανάπτυξη. Και δεν άκουαν. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τον πιο τραγικό τρόπο, δυστυχέστατα, μακάρι να είχα λάθος, για τον συνεργατισμό. Για τα ίδια κρούω τον κόδωνα την κινδύνω. Άστε. Λοιπόν, υπήρχε τρόπος και υπάρχει τρόπος με τα χρήματα που πήραμε από τα διαβατήρια να κάνουμε τουλάχιστον κοινωνική πολιτική. Να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος να ελέγχει, να μην υπάρχει το ιδιωτικό κέρδος που δυστυχώς στην Κύπρο είναι διαπλεκόμενο. Διαβεβαιώνω τους τηλεθεατές και είμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε υπουργού, βουλευτή, πρόεδρου της Δημοκρατίας να συζητήσουμε δημόσια. Τι είδους μοντέλο έχουμε στην Κύπρο σήμερα? Έχουμε το μοντέλο του καπιταλισμού των διαπλεκομένων συμφερόντων. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη ορολογία. Στα αγγλικά ονομάζεται crony capitalism. Αυτό ζούμε στην Κύπρο. Ένας επιχειρηματίας για να μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει να διαπλακεί με το οικονομικοκομματικό κατεστημένο της Κύπρου και πρέπει να έχει μπάρπα στην κορώνη. Αλλιώς ούτε οι αιτήσεις σου περνάνε. Δέχεσαι άδικους φορολογικούς ελέγχους χωρίς να ξέρεις από πού ήρθαν. Το λέγε ένας Αμερικανός επιχειρηματίας αυτό. Δεν βρίσκεις το δίκιο σου με τίποτα. Η δικαιοσύνη χρονίζει. Αυτές είναι επικίνδυνες καταστάσεις. Δεν είχαμε ποτέ στην Κύπρο τόσο μεγάλη διαπλοκή για τόσα μεγάλα ποσά. Πάντα το είχαμε διαπλοκή. Περάσαμε, εγώ θα πω, πολύ άσχημα με προηγούμενες διακυβερνήσεις σε θέματα διαπλοκής. Έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Κάποιοι πρώην υπουργός είναι, αν δεν με πατάει μνήμονο, και σε κελί στην Αθήνα. Αλλά πρώτη φορά για τόσα πολλά χρήματα. Και τόσα πολλά χρήματα, αγαπητέ Δημήτρη, είναι ισχυρότερα από την πολιτική εξουσία. Ισχυρότερα από τα μύτια, ισχυρότερα από την Βουλή. Κάποιοι πολυδισεκατομμυριούχοι ενδεχομένως πια έχουν κάτω από το αντίχειρά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο. Ξέρουμε, δεν θα πω ονόματα, αλλά όλη η Κύπρος γνωρίζει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πια είναι ελεγχόμενα. Υπάρχει εξαίρεση σε αυτό το κανάλι, το λέω ξεκάθαρα. Και υπάρχουν και άλλες μικρές εξαιρέσεις. Δημοσιογράφων, συναδέρφου σου, που δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά οι περισσότεροι δυστυχώς είναι κάτω από μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Και όταν δεν έχουμε ελεύθερη δημοσιογραφία, δεν μπορεί ο κόσμος να αντιδράσει. Συχίζεται. Του παρουσιάζεται ένα γεγονός, του παρουσιάζεται το άλλο. Μιλάω ο Πλατής, του λέμε ο Πλατής, ο Πλατής είναι τρελός ο Πλατής. Μας έλεγε αυγό από το ευρώ. Ψέματα. Μας έλεγε να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Έστελε επιστολές για συνεργατισμό. Ψέματα. Άρα πρέπει να προσέχει η κοινωνία πώς ελέγχει τους πολιτικούς της. Γιατί μόνο μέσα από την δημοκρατία και την ελεύθερη βούληση μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, μεταφέρω ερωτήσεις τηλεθεατών. Ο κύριος Παναγιώτης. Είμαι στο χώρο, λέει, των developers, χρεώνω τους ξένους 19% ΦΠΑ και παίρνω το 14% πίσω, μιας και υπάρχει σχέδιο για 5% για πρώτη κατοικία. Ο κύριος Ανδρέας Αποστόλου, καλησπέρα σας, λέει, θα ήθελα να αναφέρω αμέσως μετά τηλεφωνικές, παιδιά, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που είπε η λαμπάδα φωτός Albert Einstein. Οι κοινωνίες, λέει, δεν θα καταστραφούν από τους ανίκανους εγκληματικούς διεφθαρμένους αρχηγούς κρατών, όσοι είναι, έτσι, δεν μιλούμε για όλους, αλλά από αυτούς που παρακολουθούν και δεν κάνουν τίποτα. Και αυτοί είμαστε εμείς στην Κύπρο. Μας λέει ο κύριος Ανδρέας Αποστόλου. Έχει γίνει χαμός, παιδιά, με τις... με τα μηνύματα.
Θα ακούσουμε ακόμη μία τετράδα τηλεθεατών και από Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Λεμεσό πάλι, Μαρία Ανδρέας, Ανδρέας Σπύρος. Να σου μεταφέρω και κάποια άλλα μηνύματα τηλεθεατών. Να τα μεταφέρω γενικώς, διότι δεν είναι όλα προς τον, για τον πλατή. Ο κύριος Δημήτρης μας λέει, με όλα αυτά που ακούμε, λέει, και δεν είναι τώρα, είναι εδώ και χρόνια, μας έχουν κάνει στο τέλος της μέρας να μην ξέρουμε και τι να ψηφίζουμε, λέει ο κύριος Δημήτρης. Ένα λεπτό, άμα ξεπεραστεί και με το πρόβλημα με τη σύνδεση, να είμαστε καλύτεροι. Εδώ έχουν μια πολύ απλή απάντηση, να ψηφίζουν αυτούς που νιώθουν ότι τους εκπροσωπούν. Τα κόμματα έχουν αποτύχει στον κύριο τους σκοπό. Να ψηφίζουν άτομα, όχι κόμματα. Λοιπόν, κάπου θα βρούμε τα κατάλληλα άτομα, θα τα έχουμε στη Βουλή και θα μας εκπροσωπούν κατάλληλα. Ναι, αμήν και πότε. Λευκοσία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σούγλη. Σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Πλατή. Γεια σας. Καταρχάς χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Είστε και καλά. Θα σας έλεγα ότι επειδή δεν είστε άτομον εκείνης της αρπακτής που είπατε προηγουμένως, δεν έχετε επιλεγεί για ανώτερον αξίωμα στην κυβέρνηση. Δεν θα μπορούσα ποτέ να αναλάβω κάποιο αξίωμα κάτω από ένα σχήμα το οποίο δεν με εκφράζει, κυρία Μαρία μου. Δεν σας πάει επειδή είστε εσείς. Μόνο όταν κάνετε λιγμούς και σκύβετε το κεφάλι και φυλάτε και πόδια, τότε μόνο θα πάρετε θέση. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την απόκτηση Κυπριακού διαβατηρίου, έχει καθοριστεί όρος καταθέσεως τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων με επένδυση μόνο σε ακίνητα. Στην πόλη της Λεμεσού όμως υπάρχει ένα πυρετός ανέγερσης πολυόροφο κτίριο μέχρι και 43 πατώματα που καταστρέφουν το παραδοσιακό παραλιακό μέτωπο. Και επειδή δεν επιτέθη ρήτρα παραμονή στη χώρα τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο, ούτε και εκμάθηση της γλώσσας όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, οι παραλιακοί αυτοί πύργοι θα καταντήσουν ως επιτοπλίστο πύργοι φάντασμα χωρίς ενίκους. Όμως οι κυβερνώντες μιλούν για ανάπτυξη. Είναι αυτή η ανάπτυξη που θα έπρεπε να γίνει, που κάποια στιγμή οι Βέρη Λεμεσανοί θα κλαίνε για την κατάντια της πόλης τους που έσφυζε κάποτε από ζωή? Μα ήδη οι Λεμεσανοί διαμαρτύρονται γι' αυτό. Κυρία Μαρία μου, ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρέας, πιο σύντομα παρακαλώ, με πιέζει ο χρόνος. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, κύριε Ανδρέα, είστε στον αέρα. Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πότε επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι που εδιαφύραν αυτόν τον κοσμάκι στη φτώχεια θα τιμωρηθούν? Διότι κάποτε ο κόσμος θα ξεσηκωθεί και δεν θα μπορούν να τον ελέγξουν 100 άτομα που κυβερνούν οι εκάστοτε κυβερνώντες τους εκάστοτε. Ο ένας λέει για τον άλλο. Πότε επιτέλους θα μπει μια τάξη και μια αξιοπρέπεια? Δεν είμαστε πρόβατα. Κάποτε θα ξυπνήσουμε και θα μας βρουν μπροστά τους. Και αυτή η ώρα πλησιάζει, φίλε μου. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρέα μου. Μινάς, Λευκοσία. Κύριε Μινά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Χαιρετώ και τον καλεσμένο σας. Yes. Θα είμαι σύντομος, περιεκτικός και προσεκτικός. Δεν σας αναφέρω ονόματα. Πάμε παρακάτω. Δύο φορές εψήφισα την τωρινή κυβέρνηση. Μετά τον μη διορισμό του εξαίρετου κατά τα άλλα Χρήστου Στυλιανίδη, που εκπλάγηκα, με το μικρό μυαλό που διεθέτω έκανα μία μικρή έρευνα και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο κύριος Στυλιανίδης δεν επαναδιορίστηκε, διότι δεν έδωσε πια τα διαβατήρια. Τα είπαν και άλλοι πριν από μένα. Εάν οι νόμοι από δύο χώρες μόνο, στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλούμε για USA, υπήρχαν οι νόμοι αυτοί στην Κύπρο, από την κεφαλή μέχρι κάτω, πολλοί θα ήταν φυλακοί και πρέπει να είναι φυλακοί. Και όταν λέω από την κεφαλή μέχρι κάτω, ονοώ, νοήτω. Μας ευχαριστούμε και... κύριε Μινά μου, δεν γνωρίζω για τα στοιχεία και τα ονόματα που αναφέρετε, οπότε και δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε ως εκπομπή. Αν έχετε στοιχεία, δώστε μας τα να τα μελετήσουμε και να τα δημοσιεύσουμε.
Κλείνω την τετράδα με τον κύριο Στέλιο. Κύριε Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Στέλιο Πλαδί. Παραδόθηκε, είσαι μικρότερος από μένα. Σε σέβομαι, σε εκτιμώ βαθύτατα, είσαι από τους λίγους οικονομολόγους. Μια ερώτηση. Εγώ εργάστηκα στην αρχή ηλεκτρική μου 45 χρόνια και παίρνω έναν καλό μισθό. Ο μισθός μου πηγαίνει στην τράπεζα Κύπρου. Και δεν μπορώ να τραβήσω λεφτά εγώ. Πρέπει να πάει η κόρη μου να μου υπογράψει να πιάσω τα λεφτά μου. Και σαν ένας από τους κύριους και ένας από τους καλύτερους οικονομολόγους, όπως σας καταλαβαίνω, θέλω να μου απαντήσετε, να με βοηθήσετε τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να βγάλω άδεια από την κόρη μου, την οποία εγώ την εμόρφωσα με τα δικά μου λεφτά και τώρα πρέπει να της πω να πάει στην τράπεζα Κύπρου να μου δώσει λεφτά για να πληρώσω τις υποχρεώσεις που τρώω το φαγητό μου. Μάλιστα. Κύριε Στέγιο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε ακόμα 2-3 μηνύματα και περνάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό αναγκαστικά, διότι μετά θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών. Και τη λειτουργία των τραπεζών είναι και αυτό που είπε τώρα ο κύριος Στέγιος και άλλον που είχε μπει άλλη προηγουμένως στην θεάτρια. Μια απορία, λέει ο κύριος Λευτέρης, αν η Σακύρα αποδειχθεί ότι φοροδιαφεύγει, όπως για παράδειγμα ενδεχομένως ο Μέση και ο Ρονάλτο, θα συνεχίσουν κάποιοι να πανηγυρίζουν ότι αγόρασε έπαυλη στην Πέγια. Συμπληρώνει, παρόλο που ήρθε τόσο πολύ φθηνό εργατικό προσωπικό 200.000 από Ρουμανία κυρίως, Βουλγαρία κτλ., αντί οι εταιρείες να τους εκμεταλλεύονται και να χτίζουν κατοικίες που υπάρχει πολλή έλλειψη, ανταυτού κοιτάνε μόνο να κερδίζουν φουσκώνοντας τις τιμές. Έχουν πέσει οι τιμές, αγαπητέ Λευτέρα, έχει υπόψη σου, και μου έλεγαν διάφοροι ότι το θέμα θα χειροτερέψει. Μάλιστα, θέλω να αφήνω και κανέναν παραπονούμενο, το θέλω να το διαβάζω όλα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό και αμέσως μετά θα περάσουμε στα καταληκτικά σχόλια, μιλώντας και για τις χρεώσεις των τραπεζών. Σε λίγο πάλι μαζί. Αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, ακούσαμε αρκετές απόψεις, δεν έχετε παράπονο, μακάρι να είχα άλλο 2 ώρες, δεν έχω. Το τελευταίο μήνυμα για σήμερα, ο κύριος Κωνσταντίνου, διαβατήρια δίνει σε κάποιον ξένο όταν πολιτογραφείται Κύπριος πολίτης, εφόσον ασπάζεται τον πολιτισμό και τις αξίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι σε όποιον εξαγοράζει με χρήμα όλα αυτά, λέει. Είχαμε προαναγγείλει και κάποιοι και από τους τηλεθεατές μας ρώτησαν. Στα 9 λεπτά περίπου που μας μένουν, αγαπητέ Στέλιο Πλατή, θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών. Πώς καθορίζονται, ποιος αποφασίζει τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω ένα γενικότερο πλαίσιο σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι σημαντικό οι τηλεθεατές και φίλοι να μπορούν να αντιληφθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ιδιαίτερα όσοι είναι εκτός του τομέα, πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε προ αυτών των χρεώσεων, για ποιο λόγο ο κύριος Γιώργος δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα το γραμμάτιό του, για ποιο λόγο ο κύριος Στέλιος βασανίζεται από την τράπεζά του. Και σαν αυτόν πώς οι άλλοι. Και σαν αυτούς χιλιάδες συμπολίτες μας, να προσθέσω ότι όποιος είναι ενεργός και επιχειρεί σήμερα στην Κύπρο, δραστήριος εννοώ οικονομικά και επιχειρεί σήμερα στην Κύπρο, θα αντιληφθεί ότι μόνο διευκολύνσεις δεν έχει από το τραπεζικό του ίδρυμα, όποιο και αν είναι αυτό το τραπεζικό ίδρυμα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι της Α τράπεζας, της Β τράπεζας, της Γ, της Δ, της Ε. Το πρόβλημα είναι του συστήματος. Έχουμε πρόβλημα, γενικότερο πρόβλημα
στη λειτουργία του τραπεζικού μας συστήματος. Και θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό και δεν θα αποτελέσει έκπληξη σε κανένα. Τράπεζα που δεν δανείζει, δεν κερδίζει. Και οι τράπεζες μας δεν δανείζουν. Οι τράπεζες μας δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν συναλλαγές. Ακόμη και μικρές συναλλαγές δημιουργούνται κολλήματα. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα του από τα γραμμάτια. Είναι νόμιμο, όχι δεν είναι νόμιμο, είναι παράνομο. Τα χρήματα είναι δικά μας και όποτε θέλουμε πρέπει να μπορούμε να τα παίρνουμε. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Όταν οι τράπεζες, αγαπητέ Δημήτρη, δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, άρα δεν μπορούν να αποκομίσουν κέρδη. Όταν δεν μπορούν να αποκομίσουν κέρδη, πρέπει να βρουν άλλον τρόπο να πάρουν χρήματα. Το πρέπει δεν το εισηγούμε εγώ, δεν είναι δική μου εισήγηση. Είναι μέσα στην δική τους πραγματικότητα ή την πραγματικότητα που έχουν δημιουργήσει η πολιτεία, ο επόπτης και το κοινοβούλιο μας. Τι έγινε τα τελευταία χρόνια? Είχαμε ένα κούρεμα καταθέσεων, καταστροφικότατο, λανθασμένο κούρεμα καταθέσεων. Έφυγαν δισεκατομμύρια από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό δημιούργησε όλη την κατάσταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή αν θέλετε έδωσε πολύ περισσότερη σημασία πια συγκριτικά στα μη εξυπηρετούμενα σε σχέση με το μέγεθος πια του οργανισμού. Γιατί πολλά από αυτά προϋπήρχαν του κουρέματος. Αλλά δεν αποτελούσαν πρόβλημα σε σχέση με το μέγεθος της τράπεζας. Όταν τις μικράναμε, που έβγαιναν και παρέλαβναν, θα πω συναδέρφοι, πολλοί δεν είναι, απλώς εντείονταν τον μαντία του οικονομολόγου και έλεγαν «Ο τραπεζικός μας τομέας είναι υπερμεγέθης, πρέπει να μειωθεί, πρέπει να μειωθεί, πρέπει να μειωθεί». Μειώθηκε. Τι έγινε? Μας έμειναν τα μη εξυπηρετούμενα. Αυτό το σοκ, θεραπεία σοκ που ακολουθήθηκε ήταν περισσότερο από λανθασμένη. Ήταν τραγικά λανθασμένη. Γι' αυτό φώναζα, γι' αυτό χάλασα αν θέλετε και την σχέση μου με τους κυβερνώντες, γιατί ήταν μια τραγικά λανθασμένη συνταγή. Και τα βρίσκουμε σήμερα, πόσα χρόνια μετά, 6 χρόνια, για ακόμη το πρόβλημα, όχι δεν έχει λυθεί, έχει χειροτερεύσει. Είχαμε το κούρεμα. Έχουμε τα επιτόκια σήμερα, που είναι σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα, που δεν αφήνουν περιθώρια κέρδους των τραπεζών. Έχουμε το υψηλό κόστος προσωπικού τους, που δεν προνόησε κάποιος. Ναι, βρε, θα τις μικρύνετε. Τον κόσμο τι θα τον κάνετε? Τι θα γίνει ο κόσμος? Μιλούμε τώρα για μορφωμένους ανθρώπους. Μιλούμε για πολύ μορφωμένους, ικανότατους ανθρώπους. Εθελούσε η αποχώρηση. Τι θα εθελούσε η αποχώρηση και θα κάνουν τι? Να κάνουν τι? Να πάνε και αυτοί να δουλέψουν στις οικοδομές των πύργων, αφού δεν έχουμε χτίσει κάτι άλλο, αγαπητέ Δημήτρη? Γι' αυτό φώναζα. Κλείσαμε ή προσπαθήσαμε να κλείσουμε και τον χρηματοπιστωτικό μας τομέα, κλείσαμε και τον τραπεζικό. Έχουμε τους κακοπληρωτές, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Όλοι για αυτούς μιλάνε και ποτέ δεν τους αντοπίζουν. Οι οποίοι όμως, πολλοί από αυτούς τους έχουν κουρευτεί τα δάνεια και γνωρίζουν ότι έχει γίνει αυτό και χτίζουν σήμερα πύργους οι κύριοι. Τι όμως είναι αυτοί? Αυτοί είναι οι χρηματοδότες του κομματικού κατεστημένου. Αυτοί είναι. Αυτές οι φατριές που είπε κάποιος, εγώ θα πω είναι το οικονομικό κομματικό μας κατεστημένο. Έχουμε το γεγονός ότι το εστία έγινε πρόχειρα, ήταν πολύ χαμηλότερο των προσδοκιών του κόσμου και απέτυχε. Είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, που το εστία θα στήριζε και τον τραπεζικό τομέα. Όλα αυτά έχουν σχέση. Οι τράπεζες τώρα είναι εκεί, έχουν έξοδα, τα έξοδα τους είναι μειωμένα. Σε κάποιους παρέθεση συμφέρει να μπουν στο εστία. Εντάξει, το θέμα με το εστία είναι μια άλλη κουβέντα, οπότε θέλετε εσείς. Ναι, θέμα από μόνο του. Εδώ που είναι οι τράπεζες τώρα, έχουν τα χρήματα των πελατών εκεί, έχουν τον κύριο Στέλιο, τον κύριο Γιώργο δεσμευμένους και είναι η πιο εύκολη λύση. Είναι η πιο εύκολη λύση για αυτούς. Το λέω με θυμό, αλλά είναι η πιο εύκολη λύση. Να τους αυξήσουν τις χρεώσεις,
300.000 λογαριασμούς ο ένας, 100.000 ο άλλος κλπ. Να φύγουμε σε λεφτά, να σε αριθμό λογαριασμών. Ναι. Από ένα ευρώ, που δεν είναι ένα πια, 2-3 ευρώ από τον καθένα θα δημιουργήσουν κέρδη. Για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά που έρχονται. Γιατί όλα αυτά που μας υποσχέθηκαν και προεκλογικά και αμέσως μετά το 2013, κουρέψαμε γιατί έπρεπε να γίνεται. Εσείς που λέγατε να μην γίνει το κούρεμα, είσαστε εναντίον του ευρώ, είσαστε βλάκες, είσαστε ηλίθιοι. Και όλα αυτά που μας είχαν αποκαλέσει, εμείς τα βρήκαμε, σταθεροποιήσαμε και το σύστημα, ξαναψηφίστε μας. Έτσι, είναι σταθερό το σύστημα. Και ο συνεργατισμός, σταθερότατος ήταν, μας έλεγαν, το 2017-2018. Έτσι. Τελικά όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν ευθύνες, αγαπητέ Δημήτρη, κυβερνώντες. Έχει ευθύνες η Βουλή, που έκανε τις νομοθεσίες των εκποιήσεων και του εστία ένα γιογιό. Μεγαλύτερη ανευθυνότητα ενδεχομένως να μην έχω δει από τους βουλευτές μας, εκπροσώπους μας, εκπροσώπους των συμφερόντων μας. Για μας έπρεπε να δουλεύουν αυτοί. Δεν ξέρω αν δουλεύουν καν για τους εαυτούς τους. Μπάχαλο. Και φυσικά ο επόπτης. Κεντρική τράπεζα. Πού είναι η κεντρική τράπεζα? Έχουμε κεντρική τράπεζα? Έχουμε διοικητικό συμβούλιο? Έχουμε διοικητή της κεντρικής τράπεζας? Πού τους? Είναι ευθύνη τους η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και αυτά που γίνονται αποσταθεροποιούν το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Το λέω για να μην υπάρχουν παρεξήγησεις. Δεν κινδυνεύει κάποια τράπεζα σήμερα. Το είπαμε και την περασμένη φορά, το επαναλάβω. Μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν με κατάρρευση τράπεζας. Ναι, αλλά στρατηγική ανάπτυξη και κερδοφορία, γιοκ. Μάλλον η μία θα πουληθεί όμως. Αυτά είναι θέματα. Μακάρι να πουληθούν και μακάρι να πουλιέτουν και η λαϊκή τράπεζα και να μην κατέρρευε, αγαπητέ Δημήτρη. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον νυν πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος να λέει 25 Μαρτίου 2012. Δεν θα το ξεχάσω. Έχει καρφωθεί στο μυαλό μου. Επειδή τότε νομίζω έχασα και τα περισσότερα μου μαλλιά όταν το διάβασα. Να μην πουληθεί, λέει, η τράπεζα μας σε Κινέζους, σε Ρώσους, η λαϊκή τράπεζα. Να την κρατήσουμε εμείς. Την κρατήσαμε και είδαμε τι έχει γίνει. Άρα οι ευθύνες είναι τεράστιες. Ένα λεπτό. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Η κοινωνία δεν θα χαριστεί σε κανένα. Οι χρεώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της κακής στρατηγικής τα τελευταία 6 χρόνια των τραπεζικών ιδρυμάτων της Κεντρικής Τράπεζας και της κυβέρνησης που είναι ίδια τα τελευταία 6 χρόνια. Και αυτοί πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Πρέπει να δημιουργήσουν νέες συνθήκες λειτουργίας του τραπεζικού τομέα. Έχει μπουρδουκλωθεί ο τραπεζικός τομέας. Απλές συναλλαγές δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν. Έχουμε ανεβάσει τον πήχη τόσο ψηλά. Παραδείγματος χάρη, το γραμμάτιο του κύριου Γιώργου δεν μπορεί να το σπάσει. Θέλει απόδειξη που θα πάρουν τα χρήματα. Για όνομα του Θεού. Ο κύριος Λόου έφερε εκατοντάδες εκατομμύρια ενδεχομένως. Κανείς δεν ξέρει πόσα έφερε, γιατί ξέρουμε πόσα έχει αγοράσει. Ξέρουμε τουλάχιστον τα 5, που μπορεί να είναι και 10, μπορεί να είναι και 100, μπορεί να είναι και 200. Δεν γνωρίζουμε, αλλά για αυτόν δεν υπήρχε έλεγχος. Για τον κύριο Γιώργο υπάρχει έλεγχος. Για τις χίλιες, για τα 1000 ευρώ, τα 200 ευρώ υπάρχει έλεγχος. Για τα εκατοντάδες εκατομμύρια δεν υπάρχει έλεγχος. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Δεν είναι τόσο απλό. Α, έχουν ανεβεί οι χρεώσεις, βγαίνει κάποιος, λαϊκίζει. Πρόσφατα έχω ακούσει, δεν θα περάσουν από εμάς. Μα τι λέτε, βρε. Εσείς αναγκάσετε τον τραπεζικό τομέα να ανεβάσει τις χρεώσεις για να επιβιώσει. Αγαπητές, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει πια ο τραπεζικός μας τομέας. Αυτή είναι η κατακλείδα μου. Οι ευθύνες είναι προς την πολιτεία και οι πολίτες καλά κάνουν να μην τους την χαρίσουν. Πρέπει να γίνουν χνότα στο σβέρκο των πολιτικών μας. Να πάρουν τηλέφωνα τώρα. Να συνεχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα τους πολιτικούς τους. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ανοχή. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα για μας και για τα παιδιά μας. Στέγιο Πλατή, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που συμμετείχατε, που μας παρακολουθήσατε. Πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, καθημερινά, 6 ώρα η αλήθεια καίει. Αγαπητοί τηλεθεατές, ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων απόψε με την Μαριλένα Αθανασίου. Καλή συνέχεια σε όλους.